και άλλη απώλεια για το Κίεβο. Το χωριό Ιβάνο Νταρίευκα ολοκληρωτικά στα χέρια της Μόσχας. Καταρρίφθηκε ρωσικό SU-25. Ο ρωσικός στρατός πριν λίγο ανακοίνωσε λοιπόν πως κατέλαβε ολοκληρωτικά τον οικισμό Ιβάνο Νταρίευκα στην Λαϊκή Δημοκρατία του Ντονιέτς. Αυτό ανακοίνωσε το ίδιο το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας στη νεότερη αναφορά του σχετικά με τις εξελίξεις στο πεδίο της μάχης του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου. Ως αποτέλεσμα ενεργών επιχειρήσεων, μονάδες της ομάδας δυνάμεων Νότος απελευθέρωσαν τον οικισμό Ιβάνο Νταρίευκα στην Λαϊκή Δημοκρατία του Ντονιέτς και κατέλαβαν περισσότερες ευνοϊκές θέσεις, είπε το Κρεμλίνο στην ανακοίνωσή του. Επιπρόσθετα, η ρωσική ομάδα δυνάμεων Νότος νίκησε μονάδες των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων σε διάφορες περιοχές με αποτέλεσμα να εξουδετερωθούν έως και 750 Ουκρανοί στρατιώτες, ένα τεθωρακισμένο όχημα μάχης και 6 τροχοφόρα. Ρώσοι μαχητές λέγεται επίσης πως κατάφεραν να καταστρέψουν έναν πολλαπλό εκτοξευτή πυράβλων τύπου Grad και διάφορα πυροβόλα σοβιετικής και δυτικής προέλευσης. Επίσης, καταστράφηκαν δύο σταθμοί ηλεκτρονικού πολέμου Anklavne, δύο αμερικανικής παραγωγής σταθμοί ραντάρ τύπου ANTPQ-50, 6 αποθήκες όπλων των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων και άλλοι εχθρικοί στόχοι, πρόσθεσε το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας. Παράλληλα, στην κατεύθυνση του Ποκρόφ στην Λαϊκή Δημοκρατία του Ντονιέτς, οι Ουκρανοί ανέφεραν πως κατάφεραν να καταρρύψουν ένα ρωσικό επιθετικό αεροσκάφος τύπου SU-25. Οι ένοπλες δυνάμεις του Κιέβου προέβησαν στην εξής ανακοίνωση πριν λίγες ώρες. Ο Ρώσος πιλότος λέγεται πως πρόλαβε να εκτιναχθεί με επιτυχία και μετέπειτα στάθηκε τυχερός αφού διασώστες από τις αρμόδιες μονάδες του ρωσικού στρατού τον διέσωσαν. Η στρατιωτική διαδικτυακή πηγή Military Affairs επιβεβαίωσε την παραπάνω είδηση. Σύμφωνα με το μέσο, το επιθετικό αεροσκάφος της Μόσχας καταρρίφθηκε από έναν φορητό αντιεροπορικό πύραυλο, δηλαδή Manpads, όσο πραγματοποιούσε μία αποστολή μάχης. Ευτυχώς για την Ρωσία, οι διασώσεις του Κρεμλίνου κατάφεραν να σώσουν τον πιλότο. Οι Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις κατέριψαν ένα ρωσικό επιθετικό αεροσκάφος τύπου SU-25 στην κατεύθυνση του Ποκρόφ στην Λαϊκή Δημοκρατία του Ντονιέτς. Ο πιλότος εκτινάχθηκε και διασώστηκε με επιτυχία από μονάδες έρευνας και διάσωσης των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, ανέφερε η αποκάλυψη του μέσου. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.